Και καλωσορίζουμε τον κύριο Θανάση Κωτογιώργη, τον γραμματέα συντονισμού της κυβέρνησης. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλό μεσημέρι, κύριε Πολύ. Για να μην ξεχάσουμε ότι είμαστε παραμονές Χριστουγέννων, έτσι. Τέτοια ώρα, σε 5 μέρες, θα είμαστε πάνω από χοιρινά, γαλοπούλες, αρνιά και μακάρι να υπάρχουν στα σπιτικά. Λέγαμε για τις τιμές. Φαντάζομαι και η δική σας ημέρημνα, όχι πολιτικά, θέλω να πιστεύω όχι πολιτικά, αλλά ανθρώπινα, είναι σε αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων, έτσι. Και βέβαια, κύριε Πολύζο, η δικιά μας μέρημνα είναι για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, για όσο το δυνατόν περισσότερο, να μπορούμε να ενισχύουμε όλο και πιο πολλούς. Αυτή είναι η βασική μας επιδίωξη και έτσι έχουμε κινηθεί. Και η δική μας επιδίωξη είναι μέσα από το μέρισμα ανάπτυξης που μπορεί να δημιουργείται από την οικονομία ή και από την υπεραπόδοση της οικονομίας σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις, όπως είχαμε πριν τους προμηθευτές ενέργειας και τώρα τα δηληστήρια, να μπορούμε, χωρίς σημαντική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, να μπορούμε να ενισχύουμε αυτούς που πραγματικά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και ειδικά και τις μέρες αυτές. Γι' αυτό προχώρησε και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση σε αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε προχθές κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού. Mm-hmm. Θα αρχίσει να λειτουργεί και το Market Pass από το Φεβρουάριο. Φαίνεται ότι ο πληθωρισμός για ένα διάστημα θα είναι αυτή η εξωγενής κρίση κοντά στην οικονομία μας και στην κοινωνία. Πάντως, είχαμε την αίσθηση, εγώ δεν είμαι καθόλου ειδικός στα της οικονομίας, αλλά από αυτά που άκουγα και ενδεχομένως και από αυτό που λέει η κοινή λογική, ότι θα ήταν ένα παροδικό φαινόμενο που έκανε αυτή την εκτείναξη και θα ξεκινούσε μια αποκλιμάκωση. Γιατί παραμένει σε τόσο υψηλά επίπεδο πληθωρισμός σε όλη την Ευρώπη? Παραμένει, κύριε Πολύζο, για δύο λόγους. Ευτυχώς ο ένας έχει αρχίσει σε έναν βαθμό, θα έλεγα, και εξομαλύνεται. Ο πρώτος λόγος ήταν ότι είχαμε αυτή τη στρέβλωση στη ζήτηση και στην παραγωγή λόγω της πανδημίας. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνονται όλοι. Ήρθε καπάκι, που λένε, αμέσως μετά η ενεργειακή κρίση. Επομένως, πάνω εκεί που μπαίναμε σε κανονικούς, σε ομαλότερους ρυθμούς παραγωγής και κατανάλωσης, ήρθε η ενεργειακή κρίση ουσιαστικά να επιτείνει το πρόβλημα που υπήρχε πριν. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι και με το άνοιγμα της Κίνας, αν προσέξατε, ύστερα από μια αρκετά περιοριστική πολιτική που αποκολούθησε η Κίνα στο εσωτερικό της, πλέον η οικονομία ανοίγει, γιατί αντιλαμβάνουν και εκείνοι ότι δεν μπορούν να παρατείνουν τόσο σφιχτά περιοριστικά μέτρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, άρα εξομαλύνεται από εκεί, αλλά βέβαια παραμένει η ενεργειακή κρίση. Όσο βέβαια αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν σχετικά πιο χαμηλές τιμές σε σχέση με πριν κάποιους μήνες, όχι σε σχέση με πέρυσι, γιατί είναι αυτή τη στιγμή 6 και 7 φορές παραπάνω σε σχέση με πέρυσι, αλλά πιο χαμηλά σε σχέση με πριν από 3-4 μήνες, έχουμε την αποκλιμάκωση και παράλληλα εμείς με τα εργαλεία που έχουμε θέσει σε ισχύ, πέραν όσων αφορούν την ενίσχυση του εισοδήματος, κατώτατος μισθός, συντάξεις, κατάργηση της έκτασης φοράς αλληλεγγύης κ.ο.κ. με το καλάθι του νοικοκυριού, αλλά και ταυτόχρονα με το Market Pass από το Φεβρουάριο, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, κύριε Πολύζο. Πραγματικά όσο μπορούμε, στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας, περισσότερους συμπολίτες. Το καλάθι λειτουργήσε. Τι λένε τα απολογιστικά στοιχεία μέχρι τώρα? Γιατί έχετε δεχθεί πολύ ξύλο πολιτικό για αυτή την ιστορία. Φαίνεται ότι λειτουργεί, κύριε Πολύζο, και τα αποτελέσματα είναι καλά. Πρώτον, υπάρχει, νομίζω, το πιο βασικό είναι ότι υπάρχει μια εμπιστοσύνη στον κόσμο σε αυτή τη διαδικασία. Το προτιμά. Το επιλέγει. Επιλέγει δηλαδή προϊόντα από το καλάθι. Οι τιμές, δηλαδή η συνολική αξία του καλαθιού, έχει μειωθεί περίπου 20% σε σχέση με την αρχική του. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταθερή μείωση σε 20 με 30 προϊόντα από το καλάθι και μια διατήρηση τιμών, παρόλο που αυξάνει ο πληθωρισμός, στα περισσότερα στα υπόλοιπα. Επομένως, λειτουργεί το καλάθι. Υπάρχουν τώρα και νέα καλάθια και του Άγιου Βασίλη για τα παιχνίδια και το καθεξής. Στις επόμενες μέρες έχει γίνει μια συστηματική δουλειά από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ταυτόχρονα όμως, κύριε Πολύζο, και θέλω να το αναδείξω, εντείνονται και οι έλεγχοι στην αγορά. Δηλαδή, από τη μία κάνουμε αυτό που μπορούμε με ρυθμιστικές παρεμβάσεις, από την άλλη η πολιτεία ασκεί τον εποπτικό της ρόλο. Επομένως, και στο πλαίσιο και των άλλων εργαλείων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για το Market Pass, κάνουμε τις ενισχύσεις, αλλά ταυτόχρονα και ελέγχους. Είναι εντελώς απάντηση στην αξιωματική αντιπολίτευση που σας λέει επίμονα ότι έχουμε φύγει από πολύ καιρό από το πεδίο της ακρίβειας και υπάρχει η αχαλήνωτη εσχροκέρδεια. Δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Το έχετε ακούσει ως επιχείρημα. Ναι. Η αντιπολίτευση κατά καιρούς έχει φέρει και στη συζήτηση του προπολογισμού πολλά επιχειρήματα τα οποία δεν στέκουν ούτε στη λογική αλλά ούτε και στην πραγματικότητα. Εμείς προσπαθούμε χωρίς να αφαιμάζουμε
χωρίς να ξεζουμίζουμε, κύριε Πολύζο, τη μεσαία τάξη, αλλά και τους ανθρώπους που μπορούν να προσφέρουν στον κρατικό προϋπολογισμό κάτι παραπάνω, προσπαθούμε να στηρίξουμε τους ανθρώπους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Δεν ήταν αυτή η κατάσταση επί ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι θυμόμαστε τι είχε συμβεί τότε. Όπως και βέβαια είμαστε από τις μοναδική χώρα που έχει προχωρήσει σε αυτές τις φορολογήσεις των υπερκερδών. Επομένως, νομίζω η πραγματικότητα και τα στοιχεία μιλούν από μόνοι τους και έτσι θα συνεχίσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, όλοι καταλάβουν, όλοι. Κάποιος που δεν είναι και πολύ στην πολιτική μπορεί και να μην καταλαβαίνει το πώς λύνεται η εξίσωση, το πότε θα έχουμε εκλογές. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη, για παράδειγμα, η ομαλή διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων. Άρα υπάρχουν ημερομηνίες που αποκλείονται και άλλες που ευνοούνται από αυτή την ιστορία. Αλλά όλοι έχουμε την αίσθηση ότι επειδή ένας άνθρωπος έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι, θα τις κάνει σε μια ιδανική για εκείνο στιγμή. Το λέω γιατί είδαμε δημοσκόπηση την προηγούμενη εβδομάδα που είχε κλείσει αρκετά υψαλίδα ή που έλεγαν στις απαντήσεις οι πολίτες για το πόσο ταλαιπωρούνται από την ακρίβεια που λέγαμε πριν, πόσο σοβαρό θεωρούν το θέμα των παρακολουθήσεων κλπ. Άρα θα πρέπει να επιλεγεί η ιδανική στιγμή, ή στην πολιτική δεν υπάρχει ιδανική στιγμή, με την έννοια ότι καιροφυλακτή παντού ένα ενδεχόμενο, ένα ατύχημα, μια κακή προοπτική. Τι δώσατε την απάντηση, κύριε Πολύζο, σε αυτά δεν χωρούν, το δεύτερο δεν χωρούν υπολογισμοί. Προκυρήσει πρόορε εκλογέ σήμερα, θεωρήσει ότι είναι ιδανική συγκυρία, σε 10 μέρε κάτι μπορεί να προκύψει. Όμω, το μαχαίρι και το πεπόνι, κύριε Πολύζο, προσδιορίζεται από το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα καθορίζει τι διαδικασίε και του λόγου για του οποίου μπορούμε να προσφύγουμε σε πρόορη προσφυγή στι κάλπε. Να πάμε δηλαδή σε πρόορε εκλογέ. Τι θεωρείτε πρόωρο, γιατί γίνεται και αυτή η συζήτηση. Α πούμε, η άνοιξη είναι πρόωρο ή είναι κανονικό? Πρόωρο συνταγματικά είναι. Πολιτικά, να το πούμε έτσι, μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού του 23, κύριε Πολύζο, προφανώς εισερχόμεθα σε μια ενδυνάμει, ιονή προεκλογική περίοδο. Η κυβέρνηση ολοκληρώνει έναν μεγάλο κύκλο και τους επόμενους μήνες αυτά που έχει να κάνει και ταυτόχρονα προετοιμάζει και προγραμματίζει την πρότασή της στην κυβερνητική για την επόμενη τετραετία που θα παρουσιάσει το επόμενο διάστημα στους Έλληνες πολίτες. Επομένως, στη διάρκεια την προεκλογική. Στη διάρκεια την προεκλογική και σταδιακά προφανώς. Όχι μόνο. Όχι μόνο, γιατί όπως ξέρετε, πολλές πολιτικές έχουν μια συνέχεια, είναι κάποια πράγματα που οριμάζουν, αλλά βέβαια και καινούργια πράγματα και για την οικονομία, τους μισθούς, τις βασικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις, πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να γίνουν πριν, αλλά μπορούν να γίνουν τώρα. Επομένως, αυτά θα τα παρουσιάσει συνεκτικά και συνολικά η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, προφανώς ο Πρωθυπουργός αξιολογήσει τις ανάγκες της χώρας, το βαθμό υλοποίησης κυβερνητικού έργου, τις προτεραιότητες και θα κρίνει εκείνος με βάση και τις πρόνοιες του συντάγματος, δηλαδή για ποιους λόγους μπορούμε να προσφύγουμε σε πρόορες εκλογές, εάν και εφόσον θα ζητήσει από την πρόεδρο της Δημοκρατίας νωρίτερα τη διάλυση της Βουλής. Αυτό που διακινείται κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, ότι δηλαδή δεν θα ξανανοίξει η Βουλή μετά τις γιορτές, είναι... Πάτε να χαμογελάσετε. Το ακούτε και χαμογελάτε. Ναι, λέω ότι εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ άλλες φορές ζητάει, άλλες φορές δεν ζητάει εκλογές. Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς και τι θέλει. Προφανώς προσπαθεί να συσπυρώσει και ένα δικό του κενό. Λέω και πάλι ότι είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα. Και από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει τα επόμενα βήματα. Σημασία έχει, κύριε Πολύζο, και για το ΣΥΡΙΖΑ και για την υπόλοιπη αντιπολίτευση, να ακούσουμε επιτέλους και ένα συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων για την επόμενη μέρα. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε στη Βουλή προχθές μία ώρα περίπου για τον προϋπολογισμό και αναφέρθηκε στο μέλλον, δηλαδή σε αυτά που θα μπορούσε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αν ήταν κυβέρνηση, 3 ολόκληρα λεπτά. Θέλω να πω ότι μπορούμε να καταλογίσουμε διάφορα στην κυβέρνηση, σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους άλλους δεν αρέσει, έκανε κάποια καλά, έκανε κάποια κακά. Είχε όμως μια άποψη για αρκετά ζητήματα. Τα διαχειρίστηκε και από αυτόν θα κριθεί. Η αντιπολίτευση, ποιο είναι το πλαίσιο των προτάσεων της, κύριε Πολύζο, για την επόμενη μέρα? Τι έχουμε ακούσει μέχρι τώρα? Νομίζω δεν έχουμε ακούσει πολλά. Επομένως, έστω και τώρα και χωρίς. Μπορεί ο κύριος Τσίπρας να θέλει να ζητάει εκλογές ή οτιδήποτε, αυτές θα γίνουν στην ώρα τους. Καλό είναι να ακούσουμε και κάποια πρόταση και κυρίως οι πολίτες, βέβαια. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την επικαιρότητα. Η επικαιρότητα φέρνει ένα δημοσίευμα σήμερα της εφημερίδας των συντακτών, ότι δηλαδή το Μαξίμου, ευθέως δείχνει το Μαξίμου, πληρώνει δημοσκοπήσεις στην εταιρεία Mark από μια εταιρεία χωματουργικών εργασιών. Εκεί κόβονται τιμολόγια. Και μάλιστα λέει όλος τυχαίως ο ΣΥΡΙΖΑ
ο κύριος Ηλιόπουλος έκανε σχετική ανάρτηση νωρίτερα, ότι είναι η ίδια εταιρεία που φαίνεται να έχει ενισχύσει οικονομικά την προμήθεια Predator. Για όλα αυτά, όπως ξέρετε κύριε Πολύζο, ό,τι έχει να κάνει με τις παρακολουθήσεις, καταγγελίες και το καθεξής, υπάρχει μια ανοιχτή δικαστική έρευνα. Αυτή θα πρέπει να προχωρήσει γρήγορα, να τα διερευνήσει όλα εις βάθος, προκειμένου να υπάρχουν σκιές, αλλά και όλο αυτό το παιχνίδι. Από εκεί πέρα, η κυβέρνηση αυτό που μπορούσε να κάνει και ήταν στο πλαίσιο της δικής της ευθύνης και ευχέρειας, ήταν το θεσμικό περιβάλλον. Φέραμε ένα νόμο στη Βουλή, ακούσαμε πολλές από τις προτάσεις, οι οποίες ήταν εύστοχες, υπήρξαν τροποποιήσεις, προχωράμε. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα πώς λειτουργεί η ΕΕΠ και νομίζω αναδεικνύεται και ύστερα από πολλά γεγονότα και είναι εξίσου σοβαρό και ακόμα σοβαρότερο πώς διασφαλίζονται τα δικαιώματα των πολιτών και η παρέμβαση που γίνεται σε αυτά, στον πυρήνα τους, να είναι στο μέτρο του αναγκαίου. Λοιπόν, η κυβέρνηση ήρθε και τα ρύθμισε με ένα σύγχρονο πλαίσιο. Από εκεί και πέρα, ό,τι υπάρχει για το σκέλος αυτό, προφανώς η δικαιοσύνη θα πρέπει να τα προχωρήσει όλα πολύ γρήγορα. Λέτε αυτό, αλλά εγώ άκουσα ξανά το Σάββατο τον Πρωθυπουργό να λέει, δεν θυμάμαι τη διατύπωση ενδεχομένως να τον αδικήσω, αλλά το πνεύμα ήταν ότι εντάξει, μην κάνατε τόσο θόρυβο για τις παρακολουθήσεις, γιατί άλλα είναι αυτά που καίνε την κοινωνία. Όμως αυτή τη δημοσκόπηση της MRB, που ποτέ δεν φάνηκε να είναι μια εχθρική εταιρεία προς εσάς, το 77,5, το 78% των πολιτών, 8 στους 10, θεωρούν ότι είναι αρκετά και πολύ σοβαρό αυτό το ζήτημα των παρακολουθήσεων. Και είτε το θέλετε εσείς είτε όχι, στην πολιτική αντιπαράθεση που θα γίνει στο όλο το επόμενο διάστημα, με κορύφωση βεβαίως στην προεκλογική περίοδο, θα είναι μπροστά σας. Γιατί εσείς δεν διεκδικείτε μια πιο γρήγορη εξέλιξη σε αυτό που επικαλείστε ότι είναι σε εξέλιξη? Το λέω γιατί σας κατηγορούν ότι δεν βοηθήσατε με μαρτυρίες που είναι κομβικής σημασίας. Νομίζω εδώ υπάρχει μια παρεξήγηση, κύριε Πολύζο. Το ζήτημα το οποίο αναφέρεται είναι ταυτοτικό ζήτημα για την κυβέρνηση. Και είναι ταυτοτικό για το λόγο ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει κάνει πάρα πολλά αυτά τα 3,5 χρόνια. Εμείς ορούμε προς θετική κατεύθυνση. Είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει διευρύνει δικαιώματα ατομικά και αυτό το συνδέω με τον πυρήνα του προβλήματος που παρουσιάζεται. Είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει μια μεγάλη εξωστρέφεια. Επομένως, θα έλεγα ότι δεν συνδέεται με εσωστρεφείς λογικές που ταιριάζουν σε άλλα, ας το πούμε έτσι, καθεστώτα. Επομένως, είναι ταυτοτικό ζήτημα. Και τι είπε η κυβέρνηση? Ότι ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς καλούμαστε καθημερινώς και ο Πρωθυπουργός, ιδίως κ. Πολύζο, να διαχειριστεί πολλές κρίσιμες καταστάσεις, πολλές κρίσεις και πολλά ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν. Επομένως, η κυβέρνηση ταυτόχρονα κάνει τη δουλειά τους και ρυθμίζει στο πλαίσιο που μπορεί τα ζητήματα τα οποία γεννώνται, αναγνωρίζοντας και τις λειτουργίες διαχρονικές που μπορεί να υπάρχουν και ταυτόχρονα καλεί και συνδράμει και τη δικαιοσύνη για να κάνει τη δουλειά της. Αυτό είναι το πλαίσιο. Κανείς δεν παραγνωρίζει ότι είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Κανείς ποτέ από την κυβέρνηση δεν έχει πει ότι δεν είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Λέμε όμως ταυτόχρονα ότι μας έχει δώσει την ευθύνη και την υποχρέωση η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός, να κάνουμε αυτό που πρέπει, δηλαδή να διαχειριζόμαστε τα ζητήματα. Επομένως, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν και ταυτόχρονα κάνουμε αυτά προκειμένου να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη. Λοιπόν, Εύα Καϊλή, ποιο είναι το δικό σας σχόλιο? Όχι τόσο για το αν ήταν στον προθάλαμο της δικής σας πολιτικής οικογένειας. Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αυτό θα μείνει ως μια έγκυρη ή άκυρη πληροφορία. Αλλά για όλο αυτό που ακολουθεί, για την απαξία που δημιουργείται για άλλη μια φορά στο πολιτικό προσωπικό, όχι της Ελλάδος, τώρα έχουμε να κάνουμε με έναν ευρωπαϊκό θεσμό που με νύχια και με δόντια όλες οι χώρες προσπαθούν να προασπίσουν. Κοιτάξτε, και ανθρώπινο να το πούμε, κύριε Πολύζο, είναι μια πολύ δυσάρεστη υπόθεση. Mm-hmm. Ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος είχε κατακτήσει διάφορες θέσεις, να κατηγορείται αυτή τη στιγμή για μια τέτοια υπόθεση. Και εκεί χρειάζεται διαλεύκανση. Από εκεί και πέρα χρειάζεται να εμπεδώνεται και ο καθένας με τη στάση του, το δημόσιο ύφος και ήθος του και με το πετραδάκι που αφήνει, να το πούμε έτσι, κάθε φορά όταν ασχολείται με τα δημόσια πράγματα, θα πρέπει να συμβάλλει ώστε να ενισχύεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική. Από εκεί πέρα για τον προθάλαμο και αυτά που αναφέρατε, εγώ θεωρώ ότι έγινε ένας κακός χειρισμός από την αντιπολίτευση και κυρίως από το ΠΑΣΟΚ στο συγκεκριμένο ζήτημα. Προσπάθησε να γίνει μια μετάθεση του προβλήματος. Θεωρώ ότι και οι ίδιοι σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν καταλάβει ότι αυτό δεν ήταν
μια σωστή στρατηγική. Και από εκεί πέρα πρέπει να υπάρχει μια ενότητα ως προς τα φαινόμενα αυτά και όλοι μας να συμβάλλουμε με προτάσεις και τη στάση μας ώστε να μην επαναλαμβάνουμε. Το γραφείο σας είναι στο Μαξιμού, κύριε Κοντογιώργη. Είναι κοντά. Είναι κοντά. Επειδή εγώ ακολουθώ στα social ανθρώπους που είναι στο Μαξιμού, εγώ θυμάμαι όταν είχαμε εκλογή της κυρίας Καϊλή στην Αντιπροεδρία, ενώ ένας άλλος Έλληνας ευρωβουλευτής επίσης είχε εκλεγεί, δεν έγινε μία. Χαιρέτησε ο κύριος Κέρτσος, ο κύριος Δημητριάδης που δεν είναι πια μαζί σας, ενώ στο ηγετικό σχήμα. Είχαν χαιρετήσει την εκλογή Καϊλή. Θέλω να πω, δεν είναι αυθαίρετα τα σενάρια ότι μπορεί και να συζητούσε, μπορεί και να μην συζητούσε. Αλλά δείχνατε μια παραπάνω συμπάθεια. Δεν χαιρέτησαν μια εθνική επιτυχία στην εκλογή Καϊλή. Λοιπόν, και ένα γρήγορο σχόλιο για την κυρία Σπυράκη, που καταλαβαίνουμε ότι είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα, αλλά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μίλησε για μια σοβαρή υπόθεση, ενώ ισχυρίζεται η κυρία Σπυράκη ότι αυτό είχε συμβεί και με άλλους ευρωβουλευτές και της χώρας μας, στο παρελθόν και όλων των χωρών, ότι είναι περισσότερο διαδικαστικό. Διεξήχθη μια έρευνα, προέκυψαν κάποια ευρήματα, είναι υπό εξέταση. Υπήρξε μια αναστολή της κομματικής ιδιότητας της κυρίας Σπυράκη, ήδη έθεσε τον εαυτό της στη διάθεση όλων προκειμένου αυτή η υπόθεση να διερευνηθεί. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση, έχει ανασταλεί η κομματική ιδιότητα της κυρίας Σπυράκη και θα περιμένουμε βέβαια όλα τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας ώστε να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί. Καλές γιορτές. Επίσης, θα είναι υγεία. Και στα δικά μας μέρη στη Θεσσαλία. Σίγουρα κάποιες μέρες. Ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε Παναγιώργη.